κύριε Ανδρέου, και να δούμε λίγο, αν δεν κάνω λάθος, αν έχω διαβάσει σωστά χθεσινές σας δηλώσεις για το θέμα της υποκίνησης για παρακοή διατάγματος από τον Μητροπολίτη Μόρφου, ότι αυτό δεν μπορούσατε να κάνετε κάτι, διότι δεν ήταν σε ισχύ κάποιο διάταγμα. Σήμερα όμως είναι σε ισχύ αυτό το διάταγμα, κύριε Ανδρέου, και αυτή η εγκύκλειος δεν έχει κατέβει, αν δεν κάνω λάθος επίσης. Πώς θα προχωρήσετε με αυτό το θέμα? Ναι, αυτό χθες, κυρία Σάβα, ήταν το δεύτερο σκέλος που από ό,τι είχε προκύψει από τη σχετική ανακοίνωση. Όσον αφορά το θέμα αυτό, υπήρξε χθες μία επικοινωνία με τον Γενικό Εισαγγελέα, όπου συμφώνησε με την άποψη της αστυνομίας ότι δεν φαίνεται να παραβιάζεται με αυτή την ανακοίνωση το οποιοδήποτε αδίκημα κατά παράβαση του άρθρου 370 του ποινικού κώδικα, στο οποίο αναφέρεται για την υποκίνηση άλλων προσώπων να διαπράξουν ποινικά δικήματα. Ναι. Οπότε είχατε αποταθεί στο Γενικό Εισαγγελέα και πριν να συλλάβετε αυτούς που έκαναν retweet και αναρτήσεις στο Facebook για κάποιες εκδηλώσεις που αφορούσαν παρακοή διατάγματος. Εκεί που ήταν ξεκάθαρο, κυρία Σάβα, προχωρούσαμε στο ενώπιον επαρχιακού δικαστηρίου και ζητούσαμε την έκδοση ενταγμάτων σύλληψης. Ναι. Εδώ τι είπε σας, αν θέλετε να το διευκρινίσουμε, τι δεν ήταν ξεκάθαρο, στο ότι παρακινεί τους πιστούς να πάνε στην εκκλησία παρά το διάταγμα και ότι θα αναλάβει την ευθύνη, είπε ο Μητροπολίτης. Ναι, αντιλαμβάνεστε ότι η ανακοίνωση που είχε εκδώσει ήταν διατυπωμένη με τέτοιον τρόπο που δεν τεκμηριώνεται το συγκεκριμένο αδίκημα. Αντιλαμβάνεστε, εμείς πρέπει να ακολουθούμε ακριβώς το γράμμα του νόμου. Το ίδιο είχε συμβεί και με τα πρόσωπα χθες που έχουν γίνει τα έκτροπα χθες. Είχαμε δει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάποιες αναρτήσεις, αλλά δυστυχώς και εκεί ο τρόπος που ήταν κάποιες αναρτήσεις, ο τρόπος που ήταν η έκφραση και ο τρόπος που ήταν γραμμένο, δεν μπορούσαμε επίσης να συγκριθήσουμε οποιοδήποτε αδίκημα, το συγκεκριμένο αδίκημα, ώστε να προχωρήσουμε στις συλλήψεις. Ναι, τώρα την Κυριακή. Να πάμε στην Κυριακή και να πούμε ότι κάποιος έχει, αντιλαμβανόμαστε ότι οι εκκλησίες στη Μητρόπολη Μόρφου θα λειτουργήσουν και έχουν το κάλεσμα των πιστών να πάνε στις εκκλησίες. Εσείς θα πάτε σε κάποιες εκκλησίες και τι θα κάνετε, θα πάτε στους πιστούς, αυτοί θα είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις τους ή θα πάτε πιο πέρα, πιο πάνω? Κοιτάξτε, σύμφωνα με τα διατάγματα, αν θέλετε να επικεντρωθούμε στο συγκεκριμένο σημείο, είναι ξεκάθαρο ότι αν οποιοδήποτε πιστός μεταβεί σε συγκεκριμένο χώρο λατρείας παρά τα σχετικά διατάγματα, διαπράττει αδίκημα στη βάση των διαταγμάτων αυτών και καταγγέλλεται. Επίσης, σύμφωνα με το διάταγμα, ευθύνη για τη συμμόρφωση στους συγκεκριμένους χώρους έχουν τα πρόσωπα τα οποία είναι υπεύθυνα στο συγκεκριμένο σημείο. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο θα προχωρήσουμε. Κύριε Ανδρέου, δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε, θέλω να πω. Μια γιαγιά που θα πάει στην εκκλησία γιατί της το είπε ο Μητροπολίτης. Θα γράψει τη γιαγιά, θα της βγάλετε εξώδικο? Νομίζω ότι αυτό που σας έχω απαντήσει, ότι διαπράττουν αδικήματα και τα πρόσωπα τα οποία θα μεταβούν στην εκκλησία, αλλά και οι υπεύθυνοι του χώρου της εκκλησίας που θα επιτρέψουν στα πρόσωπα αυτά να εισέλθουν στην εκκλησία αυτή. Νομίζω αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα η ηλικία και αν ακολουθούμε τις προτροπές οποιονδήποτε χωρίς να έχουμε τη δική μας λογική, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ναι. Γι' αυτό είναι πολύ σοβαρό να έτσι από τη ρίζα αυτό με την παρακοή διαταγμάτων να το κόψουμε. Γι' αυτό το λέμε. Ναι. Με αυτή αυτό που έτσι θέλουμε να πούμε, ναι, κυρία Σάβα, και να γίνει ξεκάθαρο είναι ότι κάθε πολίτης πρέπει να αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης. Είμαστε σε ένα στάδιο, σε μια κατάσταση πάρα πολύ σοβαρή. Πρέπει ο καθένας να αντιλαμβάνεται ότι δεν πρέπει να θέτει ούτε ο ίδιος τον εαυτό του σε κίνδυνο όσον αφορά τον ιό, αλλά ούτε να βρίσκεται σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορεί να διασπείρει τον ιό ο ίδιος σε άλλα πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως είναι ευάλωτες ομάδες ή κινδυνεύουν περισσότερο. Αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο. Ο καθένας πρέπει να λάβει τις ευθύνες. Πάντως, κύριε Ανδρέου, προξενεί εντύπωση του γεγονός ότι ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας είπε πως δεν υπάρχει κάτι με πτώ, τη στιγμή που ακόμα και ήδη ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος διαφωνεί με αυτή την ρητορική του Μητροπολίτη Μόρφου και εντάξει, τι να πούμε στο τέλος. Ουσιαστικά τα διατάγματα βγάζουν την ουρά των ιεραρχών απ' έξω και στο τέλος της ημέρας θα την πληρώσουν οι όποιοι επίτροποι εκκλησιών και οι πιστοί που καλέστηκαν από τους Μητροπολίτες για να πάνε σε εκκλησίες. Κύριε Αγώγου, εμείς ακολουθούμε το γράμμα του νόμου. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ο Γενικός Εισαγγελέας είναι το πλέον αρμόδιο πρόσωπο, το οποίο μπορεί να δώσει τέτοιες οδηγίες, τέτοιες συμβουλές, το οποίο εμείς εμπιστευόμαστε άμεσα και χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία. Εξού και η δική μας άποψη αυτή ήταν.
δεν μπορούμε να παρεργάσουμε ούτε εμείς στην νομοθεσία. Βεβαίως, κύριε Ανδρέου, τα νεύρα των πολιτών είναι τσατάλια. Το ξέρετε, η πανδημική κόπωση είναι στο ζενίθ. Συνεπώς, αυτό που πρέπει να γίνεται πρέπει να είναι καταναλογία και οριζόντια. Με αυτή τη λογική το λέμε, διότι αύριο, την Κυριακή, σε κάποιες εκκλησίες μπορεί να γίνει και το έλα να δεις και να έχουμε και σοβαρά επεισόδια και έκτροπα. Απλά το λέμε. Το τι βλέπετε.